Πάμε τώρα στην Σουηδία. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Γκόγκα. Είναι τεχνικός διευθυντής της ομάδας Ακρόπολης. Ομάδα ελληνική, να το θέσω έτσι. Ομάδα που έχουν ιδρύσει Έλληνες ομογενείς στην Σουηδία, στο Στοχόλμη. Ομάδα στην οποία βεβαίως έχει αγωνιστεί ο Παγιανόπουλος. Κύριε Γκόγκα, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλησπέρα. Μια χαρά εσείς. Ωραία. Ωραία και εμείς. Έχουμε μάθει αυτές τις τελευταίες ημέρες και ώρες πολλά για την ιστορία της ομάδας σας, που έχει προβληθεί και εδώ στην Ελλάδα κάποιες στιγμές. Νομίζω κάποια στιγμή ήρθατε και για προετοιμασία εδώ, έτσι, στο Αγρίνιο. Έχουμε έρθει, ναι, και στο Αγρίνιο. Έχουμε έρθει και Θεσσαλονίκη. Έχουμε έρθει πριν αρκετά χρόνια. Και Αθήνα. Εντάξει, έχουμε έρθει η Ελλάδα αρκετές φορές. Είναι ομάδα που ίδρυσαν Έλληνες ομογενείς στη Στοχόλμη το 1968. Έτσι είναι, μπράβο. Ιδρύθηκε το 1968 από Έλληνες οι οποίοι για διάφορους λόγους πήγαν από την πατρίδα και ήρθαν Σουηδία και σκέφτηκαν, εντάξει, μέσα στην πίκρα της ξενιτιάς τότε να κάνουν κάτι για να συναντήσουν και ιδρύσαν την Ακρόπολη. Ναι, ναι. 68. Όπως ιδρύονται διάφοροι σύνδεσμοι, όπως ιδρύονται διάφοροι φορείς, εκεί ήταν μια ομάδα ποδοσφαίρου. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Πολύ καλή ιδέα και έτσι συγκεντρώνονταν, έτσι έπαιζαν ποδόσφαιρο. Ακόμα και τώρα βεβαίως υπάρχουν αρκετά στελέχη της ομάδας ποδοσφαιριστές που είναι Έλληνες, έτσι κανονικά. Ναι, τώρα μετά από 46 χρόνια φυσικά, από του χρόνου θα παίζουμε στην τρίτη εθνική κατηγορία της Σουηδίας, γάμα εθνική, αν το πούμε έτσι. Ναι. Η διοίκηση είμαστε όλοι Έλληνες. Η ομάδα, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να έχουμε ένα ρόστερ με γεμάτο Έλληνες, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, σίγουρα αυτή τη στιγμή έχουμε 2-3 νομίζω Έλληνες. Αυτό πάει από σε σεζόν. Μερικές σεζόν μπορεί να έχεις 5 Έλληνες, μια άλλη σεζόν μπορεί να έχεις 0 Έλληνες, μια άλλη μπορεί να έχεις 1-2. Μάλιστα. Αλλά προσπαθούμε φυσικά να έχουμε ένας και ένας από αυτούς ήταν και ο Σωτήρης. Βεβαίως. Κύριε Γκόγκα, εσείς είστε τεχνικός διευθυντής. Πόσα χρόνια στην ομάδα είστε? Εγώ είμαι από το 2004. 2004. 10 χρόνια. Πολλά χρόνια. Ναι. Σωτήρης ο Παγιανόπουλος έπαιξε βεβαίως στην ομάδα. Έπαιξε εκεί γιατί ήταν Έλληνας, έπαιξε εκεί γιατί ήταν καλός ποδοσφαιριστής. Και πόσα χρόνια ακριβώς ήταν η συνεργασία με τον Παγιανόπουλο? Ο Σωτήρης έπαιξε την πρώτη φορά που ήρθε στην Ακρόπολη, ήρθε δανεικός το 2008. Ήταν στις ακαδημίες της ΑΕΚ στο Χόλμης. ΑΕΚ, όπως τη λένε στην Ελλάδα, ΟΙΚΟ λέγεται εδώ. ΑΕΚ στο Χόλμης. Ήταν στις ακαδημίες και ήταν δανεικός το 2008. Τότε ήταν αρκετά νέος. Παίζαμε στη Δέλτα Εθνική τότε. 18 ετών τότε εκείνος. Ναι, την πρώτη φορά που ήρθε. Μετά ξανά τον πήραν πίσω, έπαιξε σε μια θυγατρική της ΑΕΚ, στη Β' Εθνική. Και το 2011 ήρθε κανονική μεταγραφή σε εμάς, έπαιξε όλη τη σεζόν, αλλά τότε παίζαμε στην Τρίτη Εθνική. Ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκε η Ακρόπολη στην Τρίτη Εθνική κατηγορία. Και έπαιξε, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, ναι, καλό ήταν που ήταν Έλληνας, αλλά φυσικά δεν φτάνει μόνο αυτό για να παίξει στη Γ' Εθνική. Χρειάζεται να έχει κάποια προσόντα φυσικά. Οπότε θα έλεγα ήταν ένα και ότι ήταν Έλληνας αλλά και πολύ καλός παίχτης για το επίπεδό μας. Έπαιξε εκεί μία χρονιά στην Ακρόπολη? Μία χρονιά έπαιξε, έκανε μια πολύ καλή σεζόν, ήταν αρχηγός, βασικότατος. Αν θυμάμαι καλά νομίζω ήταν και πρώτο σκόρερ σαν center back. Είχαμε λίγο πρόβλημα στο σκοράρισμα. Πρώτο σκόρερ παίζοντας κεντρικός αμυντικός ή κάποιες φορές? Ναι, άλλαζε και θέση. Ναι, όχι, έπαιζε center back ήταν. Η θέση του ήταν center back. Μάλιστα. Και λόγω της καλής χρονιάς μετά πήρε μεταγραφή, πώς έγινε? Ναι, πήρε μεταγραφή. Το συμβόλαιο ήταν για ένα χρόνο, μετά αμέσως ενδιαφέρθηκε για σύρρηση και νομίζω ούτε καν αφήσαμε να συζητήσουμε, να συνεργαστούμε για την επόμενη χρονιά. Ήταν περιζήτητος, οπότε τον θέλαμε πάρα πολύ. Και πήγε στο ασύρρηση. Μάλιστα. Τώρα, για να μιλήσουμε για εκείνον ποδοσφαιρικά. Κεντρικός αμυντικός, έχει ύψος 1,90. Τι θα λέγατε για τα χαρακτηριστικά του? Προτερήματα, ίσως κάποια μειονεκτήματα? Ναι, προτερήματα. Αυτό που πιστεύω εγώ το πολύ καλό με τον Σωτήρη είναι ότι είναι
πάρα πολύ καλός στο μαρκάρισμα, πολύ καλός στις στημένες φάσεις στο ψηλό παιχνίδι. Δυσκολοπέραστος σαν center back. Το βοηθάει φυσικά και η σωματική του διάπλαση για αυτό εδώ. Αρκετά γρήγορος για center back. Ναι. Αυτά είναι τα προτερήματά του. Τώρα μετά από όταν ήταν σε εμάς το 2011, εντάξει, σίγουρα ήταν λίγο πιο νέος, έπαιζε σε ένα λίγο πιο εύκολο πρωτάθλημα, έκανε κάποιες επελάσεις, εντάξει, ήταν λίγο πιο εύκολο το πράγμα, αλλά πιστεύω μετά από τρία χρόνια βασικός στο Ασύρισκα. Οπότε και πιστεύω έχει κάνει γεμάτα πρωταθλήματα που θεωρώ εγώ ότι λογικά είναι μια καλή κίνηση να κάνει το επόμενο βήμα, αφού δεν έχει να αποδείξει αυτό το επίπεδο. Εντάξει, φυσικά τώρα συγκρίνουμε β' εθνική Σουηδίας με Α' Ελλάδας. Εκεί θα πήγαινα. Λέτε και εσείς ότι ο ΠΑΟΚΟΣ, μια από τις πολύ καλές ελληνικές ομάδες, είναι πολύ πιο ψηλά σε επίπεδο από μια ομάδα β' κατηγορία Σουηδίας. Άρα εκτιμάτε ότι μπορεί να σταθεί? Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί, γιατί είναι παιδί που καταρχήν είναι πάρα πολύ καλός χαρακτήρας, του αρέσει η σκληρή δουλειά, δεν είναι παιδί το οποίο, πώς να σας το πω, δηλαδή είναι όταν τον είχαμε εμείς, δεν είχε χάσει προπόνηση. Πειθαρχημένος. Πειθαρχημένος πάρα πολύ, έχει καλή ποδοσφαιρική παιδεία από τις ακαδημίες της ΟΕΚΟΥ, η οποία φημίζεται για τις καλές της ακαδημίες. Πιστεύω έχει όλες τις δυνατότητες να πετύχει, αν του δοθεί η ευκαιρία. Τώρα, αλλά πάλι όπως είπαμε, εντάξει, άλλο επίπεδο β' εθνικής Σουηδίας, άλλο α' εθνική top ομάδα στην Ελλάδα. Μας είπατε για τα κύρια χαρακτηριστικά του. Αν θα λέγατε το πιο σημαντικό, το μεγαλύτερο προτέρημά του ως ποδοσφαιριστής στο γήπεδο, ποιο θα ήταν? Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να τον περάσει κάποιος. Δηλαδή, να τον τοποθετείται σωστά, διαβάζει το παιχνίδι αρκετά καλά. Αυτή νομίζω είναι το μεγαλύτερο του προτέρημα. Μάλιστα. Η ομάδα του φέτος η Ασυρίσκα από την δεύτερη κατηγορία υποβιβάστηκε, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν υποβιβάστηκε. Παρέμεινε. Μείνανε με μπαράζ και τον γκολ που το έβαλε ο Σωτήρης, να πω την αλήθεια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το ξέραμε αυτό. Παίξανε αγώνα μπαράζ και μείνανε στη Β' Εθνική. Μάλιστα. Και λέτε τον γκολ το έβαλε. Αλλά γενικά αυτή η ομάδα, εντάξει, είχε αρκετά προβλήματα φέτος. Νομίζω δεν είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν μπορούσαν να κερδίσουν στην έδρα τους. Οπότε, εντάξει, ήταν λίγο άδικο για αυτόν. Έπαιζε σε μια ομάδα η οποία δεν είναι και στα καλύτερά της, να πω την αλήθεια. Είχαμε και εδώ μια τέτοια πέση. Μάλιστα. Ο Παγιανόπουλος γεννήθηκε στη Στοχόλμη, έτσι? Είναι από... θυμάστε τις περιπτώσεις όπου δοκιμάστηκε σε άλλες ελληνικές ομάδες εκείνα τα χρόνια, στον Πανιόνιο, στον Ατρόμητο, το θυμάστε? Την εποχή που ήρθε σε εμάς, το 2011, ήταν να πάει στον Ατρόμητο, αλλά νομίζω δεν, αν κατάλαβα καλά, επειδή δεν ανήκε στην Ακρόπολη, αν κατάλαβα καλά υπήρχε το πρόβλημα με την, πώς λέγεται, τροφία. Ναι, με τα τροφία. Α, με τα χρήματα πρέπει να δοθούν. Ναι. Ναι. Και νομίζω εκεί κάπου χάλασε. Εάν είμαι πληροφορημένος σωστά, φυσικά δεν είμαι σίγουρος 100%. Μάλιστα. Αλλά είμαι στον Ατρόμητο πάντως. Ξέρω ότι είμαι στον Ατρόμητο. Για Πανιόνιο δεν ξέρω. Τα τροφία είναι αυτά τα χρήματα που έπρεπε να καταβάλει μια ομάδα στην ομάδα που δημιούργησε έναν παίκτη για να τον εντάξει στον νομικό της. Ναι. Μάλιστα. Ναι, υπάρχει μια λίστα η οποία την έχει, είναι μέσω τη UEFA, η FIFA, και η οποία είναι κάποια ποσά τα οποία πρέπει η ομάδα που θα κάνει μεταγραφή τον παίκτη, ο οποίος είναι κάτω των 23, τα οποία δικαιούται η ομάδα η οποία τον έχει δημιουργήσει. Τα χρόνια που ήταν νέος, ας πούμε, που έχει παίξει. Ωραία. Κύριε Κούκα, νομίζω ότι θα έχετε ένα λόγο παραπάνω να βλέπετε πλέον τον ΠΑΟΚ και εσείς εκεί στην Σουηδία. Για τον Παπαγιανόπουλο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση και την ενημέρωση. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εγώ παρακαλώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Yeah.